Συνάδελφοι, σήμερα εδώ από το Σύνταγμα, με τη μεγάλη συγκέντρωση συνδικάτων, σωματείων, αλλά και σε πολλές πόλεις όλη την Ελλάδα, δίνουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην προσπάθεια της κυβέρνησης, αλλά και της εργοδοσίας, να επιβάλλει εργασιακό μεσαίωνα, σιγή νεκροταφείου, αλλά και ποινικοποίηση οποιοδήποτε εργατικού αγώνα, οποιασδήποτε προσπάθειας οργάνωσης των εργαζομένων. Ο νόμος 48.08.21, ο περιβόητος και επωνομαζόμενος ως νόμος Χατζηδάκη, αποτελεί την ουσιαστική ταφόπλακα σε ό,τι εργασιακό εργατικό δικαίωμα έχει απομείνει. Το έγκλημα είναι εδώ και χρόνια προσχεδιασμένο και καλά οργανωμένο. Ο νόμος Χατζηδάκη, σε συνέχεια των αντεργατικών νόμων Λεμιτόμων, Βρούτση, Αχτσιόγλου, αλλά και των προηγούμενων νόμων των προηγούμενων κυβερνήσεων, εδώ και τουλάχιστον 3 δεκαετίων, έχει τον ίδιο στρατηγικό στόχο. Την ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου, δηλαδή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών. Επειδή ο ένας νόμος είναι συνέχεια του άλλου, οι ευθύνες όλων των αστικών κομμάτων για αυτή την κατάσταση και όλων των αστικών κυβερνήσεων που τις έχουν νομοθετήσει είναι ίδιες. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, ΣΥΡΙΖΑ και οι καλοθελητάδες τους, κατά καιρούς πρόθυμοι συνεργάτες των κυβερνήσεών τους. Συνένοχοι στο έγκλημα εδώ και τόσα χρόνια και οι ίδιες τους οι συνδικαλιστικές παρατάξεις, η ΠΑΣΚΕ, η ΔΑΚΕ, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση σε επίπεδο ΓΕΣΕΕ, αλλά και στα δευτεροβάθμια όργανα, σε ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, αλλά ακόμα και σε πρωτοβάθμια επιχειρησιακά σωματεία. Επιτελούν το ίδιο έργο, την ίδια διατεταγμένη υπηρεσία. Συναλλάσσονται με το ΣΕΒ, τη μεγαλοργοδοσία, βάζουν πλάτη και κάνουν τη βρώμικη δουλειά για να υποτάξουν και να ενσωματώσουν το εργατικό κίνημα, αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους στην υπηρεσία της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου και των εργοδοτών. Μας ζητάνε τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια, εν μέσω καπιταλιστικής κρίσης, να βάλουμε πλάτη, τάχα μου, για να σώσουμε τη χώρα, την οικονομία, να διασωθούν, όπως λένε, οι επιχειρήσεις. Μας φόρτωσαν με αντεργατικούς νόμους, με μνημόνια επί μνημονίων, με φόρους, με χαράτσια, με αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, των καυσίμων, των ειδών λαϊκής ανάγκης, όπως τα τρόφιμα. Μας είπαν ότι για να βγούμε από τα δύσκολα πρέπει να περικοπούν οι μισθοί, να καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να παγώσουν οι τριετίες των εργαζομένων, τα κάθε λογής επιδόματα, η υπεροριακή απασχόληση, να εφαρμοστεί ευέλικτη εργασία, οι εργολάβοι στους εργασιακούς χώρους, στα εργοστάσια, να εφαρμοστούν ατομικές συμβάσεις. Μας υποσχέθηκαν με ψεύτικα συνθήματα ότι όλα αυτά θα ήταν για το καλό μας, ότι πρέπει να ξεπεράσουμε την κρίση. Την κρίση που οι ίδιοι αυτοί δημιούργησαν στις πλάτες του λαού και των εργαζομένων. Την κρίση του συστήματος που εξυπηρετούν τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης. Και σαν να μην έφτανε αυτό, την τελευταία διετία, εν μέσω πανδημίας, μας ζητάνε να κάνουμε θυσίες, μας κουνάνε συνέχεια επιδεικτικά το δάχτυλο, τονίζοντας μας συνέχεια την ατομική μας ευθύνη. Αγνοώντας τις δικές τους εγκληματικές ευθύνες για τις εκατόμβες των νεκρών, του ανύπαρκτου εδώ και δεκαετίες και αναποτελεσματικού συστήματος δημόσιας υγείας, τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας και πρόληψης στους εργασιακούς χώρους, στα εργοστάσια της βιομηχανίας. Κουνάνε το δάχτυλο αυτοί και απαιτούν τον τίτλο του προστάτη του λαού και των εργαζομένων, την ίδια στιγμή που στα εργοστάσια υπάρχουν σωρία κρουσμάτων που οι εργοδότες και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, αλλά και οι μικρότερες επιχειρήσεις, αναλώνονται σε επιδερμικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων, όπως θερμομετρήσεις στην είσοδο των εργοστασίων και μέχρι εκεί, χωρίς μέτρα ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους, χωρίς απολυμάνσεις στους κοινόχρηστους χώρους και στους χώρους παραγωγής, χωρίς αντισηπτικούς καθαρισμούς, χωρίς αποστάσεις ασφαλείας των εργαζομένων, με συνωστισμό στα εργασιακά τμήματα μετατικοποίηση της δουλειάς. Κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που έχουν καταντήσει τον ΕΟΔΗ, οργανισμό διακοσμητικό, χωρίς να διενεργεί ελέγχους στους χώρους δουλειάς, όπως καθορίζεται από τη δικαιοδοσία του,
ρίχνοντας έτσι νερό στο μήλο των βιομηχάνων, να λειτουργούν αυθαίρετα και στους εργοδότες να υπολογίζουν τους εργαζόμενους σαν μηχανές, σαν εργαλεία που θα τους ανεβάσουν την κερδοφορία, απροστάτευτους, παρατημένους στην τύχη τους σε μια τέτοια κατάσταση. Κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που με δική τους ευθύνη το καλοκαίρι κάει και η μισή Ελλάδα, χωρίς τα προηγούμενα χρόνια να έχει πάρθει κανένα συγκεκριμένο σχέδιο πυροπροστασίας, αντιπυρικών ζωνών, αντιπλημμυρικών έργων, με αποτέλεσμα χιλιάδες λαϊκές οικογένειες να χάσουν τα σπίτια τους και το βιός τους. Κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια έχουν καταντήσει τη δημόσια παιδεία, σχολεία, σχολές, πανεπιστήμια, ανεπαρκή, με τεράστιες ελλείψεις, σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σε κτίρια, σε υποδομές, σε τεχνικό εξοπλισμό. Κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που τώρα τα δύο αυτά χρόνια φάνηκε η γύμνια του δημόσιου συστήματος υγείας, η ελλείψη στα νοσοκομεία, από γιατρούς, από προσωπικό, από καθαρίστριες, από μέσα σε προσωπικό και εξοπλισμό. Αντίθετα, όλα αυτά τα χρόνια με τις επιδοτήσεις ανεξέλεγκτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα του περιβόητου Ταμείου Ανάκαμψης ενισχύουν με πακτολό δισεκατομμυρίων ευρώ τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στη βιομηχανία, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στην υγεία. Θέλουν να μετατρέψουν τα πανεπιστήμια και τις σχολές σε επιχειρήσεις, αδιαφορώντας για το μέλλον των παιδιών των λαϊκών οικογενειών της εργατικής τάξης. Είναι αυτοί οι ίδιοι που με τον πρόσφατο απαράδεκτο νόμο Χρυσοχοΐδη και Ραμαίος θέλουν να επιβάλλουν την τρομοκρατία και την αστυνομοκρατία στα πανεπιστήμια και στις σχολές. Όπως και με τον νόμο Έκτρωμα του Χατζηδάκη θέλουν να ποινικοποιήσουν τους λαϊκούς αγώνες, να ποινικοποιήσουν και να χτυπήσουν αλίπητα το ταξικό εργατικό κίνημα. Γιατί άραγε, τι φοβούνται? Μα φυσικά φοβούνται τη δύναμη των συνδικάτων, των σωματείων, τη δύναμη των φοιτητικών συλλόγων, των υγειονομικών, των εκπαιδευτικών και κάθε μορφή οργάνωσης των κλάδων και των εργαζομένων στα σωματεία τους και τα συνδικάτα τους. Συνάδελφοι, εμείς στον κλάδο των τροφίμων και ποτών τα τελευταία χρόνια έχουμε μετρήσει πολλά βήματα στην οργάνωση των συνδικάτων και σωματείων πανελλαδικά με τη σύσταση κλαδικών αλλά και την ενδυνάμωση των επιχειρησιακών σωματείων που ανήκουν στον κλάδο και στη δύναμη της Ομοσπονδίας Τροφίμων και Ποτών. Δραστηριοποιούμαστε σε ένα κλάδο τεράστιο, κατακερματισμένο, με πολλούς υποκλάδους, με τεράστια κερδοφορία, αποτελούμενο από χιλιάδες επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, από τεράστια μονοπόλια και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τζίρους και κέρδη και τεράστια εξαγωγική δραστηριότητα. Ο κλάδος από μόνος του ελέγχει περίπου κοντά στο 30% της μεταπηδητικής βιομηχανίας. Η παρέμβαση και η δράση του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών του Νομού Αττικής και Νήσων είναι καταλυτική τα τελευταία χρόνια, με χιλιάδες εγγραφές, με ενημερώσεις σε δεκάδες χώρους δουλειάς, με παρεμβάσεις στις φοιτητικές σχολές που αναφέρονται στον κλάδο, όπως Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Σχολές Τεχνολόγων Τροφίμων, Σιβιτανίδιο, με εγγραφές στο Συνδικάτο εκατοντάδων συναδέλφων εργατών γης μεταναστών, με στήσιμο επιτροπών στο Μαραθώνα, στα Μέγαρα, στο Κάτω Σούλι, σε Μενίδη, σε Κοροπή, σε Ινόφυτα, σε Οροπό και σε Καπαδρίτη, με παρεμβάσεις στις περιοχές των μεταναστών για απλήρωτη εργασία, για εντατικοποίηση, για ανασφάλιστη εργασία, για καλύτερες συνθήκες υγιεινής ασφάλειας και διαβίωσης, με καθορισμού πλαισίου ετοιμάτων για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργατών γης, με παρεμβάσεις στα Υπουργεία Εργασίας, Μετανάστευσης για άδειες εργασίας, άδειες παραμονής, με πρόσφατο παράδειγμα το καλοκαίρι σε μεγάλο φυτώριο στο Κάτω Σούλι του Μαραθώνα, την απεργιακή κινητοποίηση των συναδέλφων εκεί εργατών γης και την κατάκτηση αύξηση των ημερομισθείων, καθώς επίσης παρεμβάσεις και για απαράδεκτες ρατσιστικές απειλές των εργοδοτών. Μέσα στο καλοκαίρι, την περίοδο της αναζωπήρωσης των πυρκαγιών, στη Βόρεια Αττική, το κλαδικό συνδικάτο με την άμεση παρέμβασή του στις περιοχές όπου υπήρχε μεγάλη επικινδυνότητα,
για τις φωτιές κατάφερε να εκενωθούν άμεσα τα εργοστάσια του Νίκα, της Δέλτα Βιβάρντια, της Τέις Πέψικο, στον Άγιο Στέφανο, καθώς και το εργοστάσιο της Όλυμπος στο Καπαντρίτη. Εξαναγκάσαμε αυτόν τον τρόπο την εργοδοσία να εκενώσουν οι εργαζόμενοι τα εργοστάσια με γνώμονα και μόνο την ασφάλειά τους και τη σωματική τους αγκαιρεότητα. Το επόμενο διάστημα είναι επιβεβλημένη ανάγκη και υποχρέωσή μας πάνω απ' όλα σαν εργαζόμενοι αλλά και ως ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα να μπουν τα σωματεία και τα συνδικάτα στη δράση να οργανώσουν το μέτωπο της πάλης, το διεκδικητικό πλαίσιο ετοιμάτων με την οργάνωση της πάλης από τα κάτω. Κάθε μέρα που περνάει γίνεται ακόμα πιο φανερό ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την ολοένα και μεγαλύτερη μαζικοποίηση των συνδικάτων και την είσοδο χιλιάδων νέων εργαζομένων στη συλλογική δράση, κυρίως του τμήματος της εργατικής τάξης, που παραμένει ανοργάνωτο και είναι αυτό το ίδιο το ποιοτικό στοιχείο που πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά στις σκληρές μάχες που έρχονται το αμέσως επόμενο διάστημα. Στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, ήδη το προηγούμενο διάστημα, το κλαδικό συνδικάτο έχει πραγματοποιήσει σύσκεψη με όλα τα διοικητικά συμβούλια των επιχειρησιακών σωματείων στο νομό Αττικής. Έχει καθορίσει το διεκδικητικό πλαίσιο πάλης για αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για το ξύλωμα όλων των αντεργατικών νόμων, για δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα. Τα επιχειρησιακά σωματεία του Ομίλου Φιλίππου, Φάγε, Εύγα, Έμφυ, Κανάκης, Ελμπίσκο, Αλατίνη, Μιμίκος, ήδη βρίσκονται σε συντονισμό για κοινό πλαίσιο δράσης για την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας. Στο επιχειρησιακό σωματείο της ΤΕΗ στην Πέψικο, με στάσεις εργασίας, αναβάρδιες και με μεγάλη μαζική γενική συνέλευση των εργαζομένων, εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ για κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα για υπογραφή επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και κατάργηση των δουλεμπορικών μορφών εργασίας. Το επιχειρησιακό σωματείο της Αθηναϊκής Ειδοποιίας είναι σε διεργασίες για υπογραφή επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας. Πρέπει με το συντονισμό του κλαδικού συνδικάτου και τα υπόλοιπα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου το επόμενο διάστημα να μπουν στις διαδικασίες για οργάνωση της πάλης των εργαζομένων. Συνάδελφοι, από σήμερα, χωρίς να χάνουμε ούτε ένα λεπτό, να οργώσουμε όλους τους χώρους δουλειάς, σε όλους τους κλάδους, να μην αφήσουμε εργαζόμενο που δεν θα κουβεντιάσουμε μαζί του, που δεν θα τον ενημερώσουμε για το τι έρχεται. Παράλληλα, να μπει και ο ίδιος στη μάχη με το συνδικάτο του. Παράλληλα, να συνεδριάσουν παντού τα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών, των συνδικάτων, των εργατικών κέντρων, των σωματείων, των συλλόγων και των φορέων, να οργανώσουμε παντού γενικές συνελεύσεις, συσκέψεις, δράσεις και πρωτοβουλίες, να διαμορφώσουμε τους όρους κλιμάκωσης για μαζικές κινητοποιήσεις παντού. Ο οδηγός μας είναι οι μεγάλοι απεργιακοί αγώνες του παρελθόντος, οι ηρωικές, ο ηρωικός εννιάμηνος απεργιακός αγώνας των Χαλιβουργών πριν 10 χρόνια, ο πρόσφατος αγώνας των συναδέλφων εργαζομένων στην Κόσκο. Η σπίθα πρέπει να γίνει παντού φωτιά. Προχωράμε ολοταχώς για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, του ταξικού εργατικού κινήματος. Την ταξική πάλη κανείς δεν μπόρεσε να την καταργήσει. Ούτε ο Λάσκαρης το 76, ούτε τώρα ο Χατζηδάκης, ούτε κανένας άλλος χαρτογιακάς υπουργός υπηρέτης των καπιταλιστών. Έχουμε τη δύναμη να σταματήσουμε την αντεργατική επίθεση κυβέρνησης και μεγαλοεργοδοσίας. Έχουμε τη δύναμη να διεκδικήσουμε ζωή με αξιοπρέπεια, την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας. Χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά.